Αφαιρέθηκε από την ιστοσελίδα της αλβανικής εφημερίδας της κυβερνήσεως το ΦΕΚ που θα επέτρεπε την αυθαίρετη κρατικοποίηση γεών Ελλήνων ομογενών της Χιμάρας. Διπλωματικές πηγές τονίζουν πως μένει να φανεί αν αυτό ήταν το πρώτο βήμα για την ανάκληση αποφάσεων που στοχοποιούν την ελληνική μειονότητα και την περιουσία της. Είχε προηγηθεί αυστηρή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ έντονη ήταν και η αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μαθαίνω ότι υπάρχει μια εξέλιξη αρνητική σε σχέση με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία. Αν ισχύει αυτό, θα είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Συνεπώς, είναι μια υπόθεση η οποία δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μας δίνει την αισιοδοξία σε ό,τι αφορά την κρίσιμη ευρωπαϊκή προοπτική αυτής της χώρας που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί. Δεν είναι δυνατόν να εκκινήσει η διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο δεν υπάρχει απόλυτος σεβασμός στα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Και αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά την Ευρώπη, αφορά το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αφορά το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Σχέδιο εκδίωξης των Ελλήνων κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ομόνιας Χιμάρας, Φρέντι Μπελέρης.